Ο κύριος Ελευθέριος Γάλλος είναι μαζί μας, πρόεδρος των Μουσικών. Θα τον δούμε και θα τον καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Μαρέδη. Τι κάνετε? Γεια σας. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Λοιπόν, με τα ακουστικά σαν μουσικός και εσείς είστε. Βέβαια, κανονικά. Με την τεχνολογία. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι ζητούν οι καλλιτέχνες, τι ζητούν οι μουσικοί αυτή την περίοδο που νομίζω κι εσείς. Μάλλον εσείς πλήθεστε πολύ περισσότερο από πολλά άλλα επαγγέλματα, καθώς από τον Μάρτιο, Απρίλιο, από εκεί, δηλαδή από την πρώτη καραντίνα, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι έχετε δουλέψει και πολύ. Συγκεκριμένα, να σας το πω, εντάξει, και στην πλειοψηφία των συναδέλφων, να κάναμε 10 μεροκάματα, ναι, όλο αυτό το 9μηνο. Ναι, και δεν είναι ούτε Μάρτιος ούτε Απρίλιος, είναι τέλη Φλεβάρι. Τέλη Φλεβάρι. Τέλη Φλεβάρι, διότι η απόκριση ήταν εκεί, 28 Φλεβάρι, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Από τέλος λοιπόν Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα έχετε κάνει, λέτε, αρβία να έχετε κάνει 10 μεροκάματα, μάλλον το καλοκαίρι. Κάπου εκεί, που λίγο πήραμε μια ανάσα. Τώρα, έχετε αποζημιωθεί, εσείς έχετε μπει σε καμιά διαδικασία από αυτές των αποζημιώσεων του κράτους ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, στην πρώτη φάση της καραντίνας, όσοι είχαν συμβάσεις και το πολυπόθετο ένσημο το Μάρτιο που έλεγαν, πήραν τα 800 ευρώ. Μετά από πολλές διεκδικήσεις, άνοιξαν λίγο τις ημερομηνίες και εντάχθηκαν και άλλοι συνάδελφοι μέσα στην επιδότηση των 800 ευρώ. Τώρα ξεκίνησε μια επιδότηση για τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όπου βέβαια σαν προεπαιτούμενο είχαμε κάνει την εγγραφή μας μέχρι τις 20 Αυγούστου του Μητρώου Καλλιτεχνών. Ναι. Το οποίο αυτό Μητρώο Καλλιτεχνών φτιάχτηκε στην κυριολεξία στο πόδι, χωρίς καμία καλλιτεχνική επιμέλεια. Δηλαδή. Και αυτό φάνηκε από τις ειδικότητες. Έλειπαν πάρα πολλές ειδικότητες. Ναι. Και κάποιες από αυτές τις ειδικότητες ήταν 2 και 3 φορές γραμμένες, απλά με διαφορετική ονομασία. Αυτό προκάλεσε μεγάλη σύγχυση στους συναδέλφους, γιατί δεν ήξεραν τι να δηλώσουν, και μετά πάρα πολλές αιτήσεις εγγραφής στο Μητρό δεν τις οριστικοποίησε ποτέ, χωρίς να ξέρουμε το λόγο και την αιτία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτοί οι συνάδελφοι δεν εντάσσονται πλέον στα μέτρα στήριξης. Και από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση θα πάει μόνο με όσους έχουν εγγραφή στο Μητρό Καλλιτεχνών, που τους βγάζει 15.000 περίπου. 18.000 είπε, σύμφωνα με τις διπλοεγγραφές είναι περίπου στις 15.000. Πόσοι είστε δηλαδή εσείς συνολικά τώρα? Λέτε, κοιτάξτε να δείτε, στο Εργάνη, σύμφωνα με το Οργάνη, όσοι τα ένσημα που είναι στο θέαμα ακρόμα μας βγάζει γύρω στις 100.000. Α, είστε 100.000. Είναι. Και οι υπόλοιποι, πώς δεν γράφτηκαν οι υπόλοιποι? Δεν γράφτηκαν. Γιατί? Δεν το κοινοποίησαν πάρα πολύ, γιατί νομίζω και εσείς σαν δημοσιογράφος δεν ξέρω κατά πόσο ακούσατε τόσο για το Μητρό Καλλιτεχνών. Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι οι καλλιτέχνες ανάμεσά τους, μεταξύ σας τέλος πάντων, έχετε μια επικοινωνία, έχετε κάποια σωματεία. Εμείς σαν σωματείο βέβαια κάναμε κινήσεις επί τούτου για αυτό το πράγμα. Πήγαμε, δηλαδή στήσαμε και τραπεζάκι και λέγαμε, ελάτε περάστε από εδώ να γραφτείτε στο Μητρό Καλλιτεχνών. Τους λέγαμε, ελάτε από το εργατικό κέντρο. Σε κάθε πόλη νομίζω ότι ξέρουμε τους καλλιτέχνες. Και τέλος πάντων, τα social media πια, επειδή ο ένας ακολουθεί τον άλλον, νομίζω ότι μπορούσε να γίνει γνωστό αυτό, έτσι. Και μέσω των λογιστών επίσης. Δηλαδή και ο λογιστής, ο δικός σας, δεν σας ενημέρωσε ότι, παιδιά, ανοίγει αυτό το Μητρό, πρέπει να κάνεις αυτή τη δουλειά? Οι λογιστές σε όλη αυτή την ιστορία όσον αφορά και για το Μητρό, εντάξει, χωρίς να θέλω, δεν μπορώ να πω ότι ήταν κατάλληλα ενημερωμένοι. Δεν τους ενημέρωσαν, ας το πούμε. Καλά, ενημερώνονται κάθε μέρα οι λογιστές για πολλά ζητήματα, αλλά... Ναι, εντάξει, πάρα πολλοί έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά πάρα πολλοί, ας πούμε, ερχόταν και συγκεκριμένα, ας το πούμε, μιλούσα και εγώ με λογιστές και τους έλεγα αυτό, 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 αυτό και αυτό. Ποια είναι η προϋπόθεση για να γραφτεί σε αυτό το Μητρό? Στο Μητρό ο καλλιτεχνών ζητάει, ας πούμε, να έχει ένσημα τα 4 τελευταία χρόνια και είναι ανεβάσεις πτυχίο. Να επισυνάψεις ένα αρχείο του πτυχίου σου. Ναι. Μέχρι πότε πρέπει να γίνει η εγγραφή για να δικαιούσε την αποστολή? Ήταν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Έκλεισε. Έκλεισε πλέον, ναι. Έκλεισε. Άρα θα αποζημιωθούν κάπως αυτοί οι άνθρωποι που έχουν γραφτεί στο Μητρό? Αυτοί που έχουν γραφτεί στο Μητρό, ναι, βέβαια, ας πούμε, και δεν έχουν ένσημα από άλλες εργασίες ή όλο το μήνα, να μην έχουν όλο το μερολογιακό μήνα, να μην έχουν ένσημα. Ναι, παίρνουν μια επιδότηση 5,34 για κάθε μήνα.
Ναι. Εντάξει, είναι μια ανάσα αυτό, γιατί φοβόσαστε... Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε, ναι. Είναι μια ανάσα, αλλά εντάξει, βάλτε όμως ότι και το καλοκαίρι κανένας δεν δούλεψε, οπότε δεν είναι μόνο τώρα, είναι και όλο τον καιρό το οποίο εντάξει, δεν έχουμε δουλέψει. Το φυσιολογικό είναι να ξεκινήσετε όλη τη δουλειά σας και εμείς και εσείς και όλοι. Ακριβώς. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Επειδή όμως τα πράγματα είναι δύσκολα και θα είναι για κάποιους μήνες ακόμα, τουλάχιστον ναι. Να ξέρετε ότι δεν μένετε στο πουθενά, γιατί αυτή την ώρα μέχρι στιγμής ήσασταν στο μηδέν. Εννοείται, εντάξει, ως τώρα είναι μια ανάσα πραγματικά, ας το πούμε και όλοι τα περιμένουμε, αλλά και τα έξοδα τρέχουν, υποχρεώσεις, όλα αυτά, δηλαδή ουσιαστικά αυτά που έρχονται δεν είναι μόνο να περάσουν ή να κλείσουμε διάφορες τρύπες. Και τις τρύπες, ακριβώς. Έχετε δίκιο. Τέλη κυκλοφορίας μπροστά, είναι πάρα πολλά. Ναι. Είναι πάρα πολλά. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το μητρό θα βοηθήσει και γενικότερα, δηλαδή να αποσαφινιστεί λίγο το επάγγελμά σας, να υπάρξουν κάποιες καθοριστικές γραμμές στο επάγγελμά σας, να ξέρουμε ποιοι είναι όντως οι καλλιτέχνες, ποιοι κάνουν δεύτερες, τρίτες δουλειές άσχετες, ποιοι βγάζουν χρήματα μόνο από αυτό, ποιοι κάνουν νόμιμα δουλειές, γιατί και στο δικό σας τομέα, να μην κρυβόμαστε, υπάρχει μαύρη εργασία. Μάλιστα, το είπε και η υπουργός κάποια στιγμή. Την πέσατε εσείς οι καλλιτέχνες γι' αυτό, αλλά είπε αλήθεια τώρα, για να λέμε και του στραβού το δίκιο. Όσο υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα, δεν κάνουμε τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι οποιαδήποτε αναφορά σε αυτό γίνεται περισσότερο να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες. Δηλαδή, τόσα χρόνια εμείς δεν είπαμε όχι στο ένσημα. Ολονών είναι οι ευθύνες. Αλλά ήξεραν, να σου πούμε, και οι εργοδότες, και όταν λέω εργοδότες, δεν μιλάω για τα μικρά καταστήματα της εστίασης, τις οποίες ουσιαστικά στο δικό τους του φιλότιμο στήριξαν και στηρίζουν τον Έλληνα καλλιτέχνη. Εντάξει, να εξηγούμε, δεν τους τσουβαλιάζω όλους, αλλά γενικότερα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, εκεί πέρα τους άφησαν να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είπαμε εμείς όχι στο ένσημα. Άραστε. Δεν μου λέτε τώρα, αυτές οι εταιρείες όλες πνευματικών δικαιωμάτων εκεί σας δίνουν κανένα φράγκο ή πώς πάει αυτή η ιστορία τώρα? Τι είναι? Αυτό η αλήθεια είναι δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να πω ότι είμαι από τους καλλιτέχνες που έχουν συμμετάσχει ναι. σε δισκογραφία ναι. και να πω ότι θα πάρω εγώ επιδόματα. Γιατί κάποιοι ας πούμε παίρνουν από εκεί κάποια χρήματα, δεν είναι όλοι, θέλω να πω, οι καλλιτέχνες το ίδιο, δηλαδή κάποιοι έχουν άλλα μεροκάματα, κάποιοι έχουν... Ναι, εννοείται. Ακριβώς όπως το έχετε περισσότερο. Στις live εμφανίσεις, εντάξει, κάποιοι ναι. άλλοι είναι στο στούντιο, οι οποίοι περιμένουν, ναι. Περιμένουν τα πνευματικά δικαιώματα και ναι, αυτό είναι μια ιστορία που πρέπει και αυτό να το λήξει κάποια στιγμή η κυβέρνηση και οι κολυσιεργοί επίτηδες δηλαδή σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι. Τώρα μένει να το δούμε οι επίσημοι φορείς. ΕΔΕΜ, αυτοδιαχείριση, αυτή τώρα είναι... σε συνεννοήσεις με την κυβέρνηση να δούμε πού θα κατασταλάξει. Έχουν επίσης και αυτοί τεράστιο πρόβλημα, βέβαια. Εννοείται. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα εσείς τώρα τι ζητάτε πρακτικά, για να το ξαναδούμε. Πήρατε, πάρετε αυτή την αποζημίωση, ναι. Διεκδικούμε καθολικά μέτρα στήριξη όλων των καλλιτεχνών. Ναι. Και όσοι είναι καταγεγραμμένοι μουσικοί στο Εργάνη με 5 ένσημα από το 2019. Βέβαια, να ενταχθούν και αυτοί που οι οποίοι δουλεύουν στα οδεία, διότι σε αυτούς υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Στα οδεία και στα δημοτικά οδεία. Δεν μπαίνουν τώρα στην επιδοματική στήριξη, απλώς πάει παραπίσω η σύμβασή τους. Δηλαδή, ουσιαστικά το λένε θα δουλέψεις τον Ιούλιο. Δεν δουλεύεις τώρα, θα δουλέψεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και τώρα τι θα κάνει αυτός? Να ενταχθούν στην επιδοματική στήριξη και αυτή με τα δελτία παροχής υπηρεσιών. Αναστολή πληρωμών σε τράπεζες, ΔΕΚΟ και εφορία. Ναι. Να λειτουργήσουν όλη η χώρα. Οι χώροι του πολιτισμού με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Πέντε θεατές. Είναι βασικό συστατικό μιας υγιούς κοινωνίας ο πολιτισμός. Είναι, πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Σωστό είναι. Μπορούμε να βοηθήσουμε, δεν είμαστε πραγματικά, ας πούμε, θέλουμε να βοηθήσουμε και ήδη έχουμε βοηθήσει. Αν δεν υπήρχε και όλο αυτό το αρχείο, το ψηφιοποιημένο από τους καλλιτέχνες, τι θα κάναμε στις καραντίνες και τι κάνουμε κιόλας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και προφανώς θα το δούμε άμεσα μέτρα για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Καλά. Σε όλες τις βαθμίδες της υγείας. Στηρίζεται το ΕΣΥ. Καλά. Είναι πολύ σημαντικό, ναι, βέβαια. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην εκπαίδευση.
Ναι, καλά, τώρα πάτε σε άλλους τομείς. Εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, προφανώς είναι τα, γενικότερα, τα γενικότερα αιτήματα. Το γενικότερο πλαίσιο των αιτημάτων. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γάλε. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και χαρά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.